Έχει δοθεί εκκίνηση, καθυστερεί στην αφετηρία, εισιτηρά κυρία. Δεν είχε τόσο καλή εκκίνηση, έχει πολύ καλή εκκίνηση και για την πρωτοπορία αμέσως ο Λάκαρος Αγκέιν με την Πεστία. Τώρα εισιτηρά κυρία προωθείται στην τρίτη θέση. Εσωτερικά άλλοθη στην τελευταία θέση ο Αδιόρθωτος με τον Λάκαρο Αγκέιν να δίνει ένα αργό ρυθμό. 1,5 μήκος από την Πεστία, εξωτερικά καρπάζει στην τρίτη θέση εισιτηρά κυρία. Εσωτερικά είναι ο άλλοθη και στην τελευταία θέση ο Αδιόρθωτος, 1,200 πριν τον τερματισμό. Πάντα μπροστά είναι ο Λάκαρος Αγκέιν. Με την Πεστιά στη δεύτερη θέση, σιδηρά κυρία, εσωτερικά άλοθη, στη τελευταία θέση αδιόρθωτο. Συνεχίζει το αργό ρυθμό. Το Λάκαρο Αγκέιν είναι 1,5 μήκο από την Πεστιά. Σιδηρά κυρία, εσωτερικά άλοθη, τελευταίο αδιόρθωτο. Πάμε για το τελευταίο 800. Πάντα μπροστά ο Λάκαρο Αγκέιν. Θέλει να επιταχύνει λίγο το ρυθμό τώρα η Πεστιά στη δεύτερη θέση, αλλά και σιδηρά κυρία που ετοιμάζεται τώρα αυτή να περάσει στη δεύτερη θέση για να καταδιώξει τον Λάκαρο Αγκέιν, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα στα 2-2,5 μήκη από τη σιδηρά κυρία. Φαίνεται στο σημείο αυτό ότι με στο βηματισμό της πλησιάζει τον Λάκαρο Αγκέιν, ο οποίος εξακολουθεί όμως και έχει ένα πλεονέκτημα. Στο 1 μήκος τώρα, σιδηρά κυρία τον πλησιάζει, πιο πίσω είναι η Πεστία, εσωτερικά είναι άλοθη και πιο πίσω αδιόρθωτος, με τη σιδηρά κυρία με εύκολο τρόπο να πηγαίνει στην πρωτοπορία στη στροφή από τον Λάκαρο Αγκέιν που προσπαθεί να παραμείνει κοντά της, κοντά στα 2 μήκη, όμως τώρα η σιδηρά κυρία ξεφεύγει. 2-3 μήκη από τον Λάκαρο Αγκέιν, πιο πίσω είναι η Πεστιά, εσωτερικά άλοθη, σιδηρά κυρία στα 2-3 μήκη σταθερά. Τον Λάκαρο Αγκέιν και την Πεστιά, σιδηρά κυρία σταθερά στα 2-3 μήκη, σιδηρά κυρία από τα φαβορή της συνάντησης, θα κερδίσει πολύ εύκολα Λάκαρος Αγκέιν, πιο πίσω Πεστιά και στην τέταρτη θέση άλοθη.